της Κοζάνης προκαλεί και ανοίγει τον κωδικό αλληλεγγύη, που ήδη έχει εκφραστεί βέβαια από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αναφορικά με το πρόβλημα των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στην Εύβοια και στην Ηλία. Στο πλαίσιο αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Φιλοπρόοδο Σύλλογο, που είναι γνωστός για την κοινωνική του προσφορά και την αλληλεγγύη, και φυσικά με το Σύλλογο Γεωργοκτηνοτρόφων και Περιχώρων Βούρινος, που ουσιαστικά διαμορφώνεται το πλαίσιο της συνεργασίας για τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού, προκειμένου να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωοτροφές, καθώς οι ανάγκες που έχουν καθοριστεί για τις πυρόπληκτες περιοχές θέτουν πολύ ψηλά το θέμα των ζωοτροφών αναφορικά με την κτηνοτροφία. Και γνωρίζουμε ότι η πυρκαγιά είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι γρήγορο και ολοκληρωτικό, ωστόσο η επούλωση είναι αργή και μακράς διάρκειας. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται συνένωση δυνάμεων, και εμείς πιστοί στην αρχική μας προσπάθεια αλλά και στη συνέχιση και στη συνένωση των δυνάμεων, καλούμε τους επιχειρηματίες, τους γεωκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους πολίτες της Κοζάνης να συνδράμουν αυτήν την προσπάθεια, ενισχύοντας με όσο ποσό μπορεί ο καθένας το λογαριασμό που έχει στη διάθεσή του Φιλοπρόοδος Σύλλογος στην Εθνική Τράπεζα, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, προκειμένου να συμβάλλουμε για να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού των πυρκαγιών, και κυρίως να προετοιμάσουμε τις εκεί περιοχές για τα εφόδια, για τον σκληρό χειμώνα που έρχεται, και οι ανάγκες στην κτηνοτροφία είναι γνωστό ότι και στη Γεωργία δεν σταματούν ποτέ. Οπότε καλούμε τον κόσμο να ανταποκριθεί και ελπίζουμε ότι η Κοζάνη, έχοντας δείξει ισχυρά αντανακλαστικά το προηγούμενο διάστημα, θα το δώσει και σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κρίσιμοι για τους συνανθρώπους μας στην Εύβοια και στην Ηλία.